μεγάλη παρέμβαση που και στην ιστορική μνήμη αλλά και στην ουσία επαναφέρει την πολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης. Είναι τιμή σε όσους έπεσαν θύματα από τους ναζιστές και τους φασίστες που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάει κυρίως η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη. Άρα είναι χρέος μας να γίνει ένα τέτοιο έργο, όπως χρέος μας είναι να αποδοθεί και μια πολύ μεγάλη έκταση στο λαό της Θεσσαλονίκης, σαν πάρκο, σαν ελεύθερος χώρος για να βαθμιστεί η συγκεκριμένη περιοχή και οι συγκεκριμένες συνοικίες. Αυτά για το... Οι εργασίες για το πάρκο θα αρχίσουν παράλληλα με την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος, θα διενεργούνται παράλληλα. Ναι, θα διενεργούνται παράλληλα, θα είναι μια συνολική παρέμβαση στην συγκεκριμένη περιοχή. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα που έθεσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, η διάνοιξη της οδού Ξελού, για παράδειγμα, ήταν ένα ζήτημα το οποίο συζήτησε με τον Πρωθυπουργό, συζήτησε μαζί και στην Αθήνα, κατά την πρώτη συνάντηση. Εντάξει, είναι μια σειρά θεμάτων που συζητάμε, ενεργοποιώντας όλες τις δυνάμεις της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να μπορέσει η πόλη, το Μητροπολιτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, να ανταπεξέλθει στο νέο ρόλο που πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει. Δηλαδή σε ένα πολιτιστικό, οικονομικό και παραγωγικό κέντρο των Βαλκανίων. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες υποδομές όσον αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές, τις υποδομές της πόλης, της κοινωνίας, αλλά και το αστικό περιβάλλον, την αναβάθμιση και συγκεκριμένων δικτύων όπως τα οδικά δίκτυα, αλλά και να αναδείξουμε τις ομορφιές και την πολιτιστική κληρονομία της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν προτάσεις και από τους κεντρικούς φορείς, από τα Υπουργεία, από τους οργανισμούς, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργαζόμαστε και για το Μουσείο Ολοκαυτώματος και για τη διάνοιξη της Ξελού και με το Δήμο Καλαμαριάς αντίστοιχα, που υπάρχει και εκεί ένα αντίστοιχο θέμα. Να αναδείξουμε άλλες γωνιές της πόλης, σαν και αυτή εδώ πέρα απέναντι, που είναι το τετράγωνο του Αγίου Μινά, που είναι ένα παραδοσιακό τετράγωνο μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης και δεν μπορεί να μείνει στην κατάσταση που είναι. Και ό,τι άλλο μπορούμε στο πλαίσιο που περιέγραψα πριν για το ρόλο που πρέπει να παίξει στη Θεσσαλονίκη, θα προχωρήσουμε να το κάνουμε. Υπάρχει κάτι όριμο προς ανακοίνωση σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα? Εντάξει, το όριμο προς ανακοίνωση για τα έργα υποδομής είναι οι πρόδρομες εργασίες του μετρό για την επέκταση στις δυτικές συνοικίες και στο αεροδρόμιο. Αυτό θα το δείτε πολύ σύντομα πνευματικό μετρό. Όλα τα υπόλοιπα δρομολογούνται, πρέπει να οριμάσουν, να γίνουν μελέτες για να μην κάνουμε απλά εξαγγελίες και ό,τι σχεδιάζουμε και εξαγγέλλεται να υλοποιείται. Όριμο είναι το Μουσείο Ολοκαυτώματος και το πάρκο. Όριμες είναι οι υπόλοιπες κινήσεις που έγιναν από άλλα υπουργεία στη Θεσσαλονίκη, τα στρατόπεδα που αποδόθηκαν. Αυτά. Και τέλος, μετά την ενημέρωση στη Βουλή, τι περιμένουν οι Θεσσαλονικείς από τον ΟΑΣ? Δεν ξέρω αν πρόκειται να προχωρήσουν κάποιες μελέτες για την ουσιαστική πλέον επίλυση του προβλήματος στην κοινωνία. Κοιτάξτε, περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να μπορέσουν να απελευθερωθούν κάποιες διαδικασίες και για την εκαθάριση, αλλά και για το ουσιαστικό χτίσιμο ενός νέου οργανισμού συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Αυτά δεν γίνονται με μαγικό ραβδί. Επιχειρούμε να χτίσουμε τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης με τους φορείς της Θεσσαλονίκης, με τους δήμους, με την περιφέρεια. Το έργο του μετρό και το κύριο έργο και η επέκταση για Καλαμαριά πηγαίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το 20 θα έχουμε ένα άλλο τοπίο στις αστικές συγκοινωνίες, αλλά δεν μπορούμε να αναπαράγουμε το μοντέλο που υπήρχε παλιά και για τον ΟΑΣΤ, αλλά και για τις προμήθειες των αστικών συγκοινωνιών, των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν που επιδιώκουμε είναι
όποιος προγραμματισμός υπάρχει ή όποια χρηματοδότηση μπορεί να αναβρεθεί και έχουμε βρει, να μην γίνει ως μία προμήθεια για μια ακόμη φορά λεωφορείων και μια χώρα που θα είναι μόνο καταναλωτής, αλλά να συνδυαστεί με παραγωγικές δομές για τα λεωφορεία που θα προμηθευτούμε για τη συντήρησή τους και τα ανταλλακτικά τους. Είναι έργο αυτή. Και αυτό, κοιτάξτε, αυτό μοιάζει πιο πολύ τη Θεσσαλονίκη, μιας που μία από τις παραγωγικές δομές που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη είναι η έργο. Έτσι. Είναι αυτονόητο να το επιχειρήσουμε και είμαι πολύ αισιόδοξος για την υλοποίηση. Η ενοικίαση λεωφορείων που πρότεινε ο Δήμαρχος από άλλες χώρες. Εντάξει, είναι μια έσχατη λύση η ενοικίαση λεωφορείων. Δεν νομίζω ότι είναι το βέλτιστο μοντέλο. Άλλωστε, το θέμα δεν είναι μόνο να έχουμε κάποια λεωφορεία σε αντικατάσταση του ήδη παλιού στόλου που υπάρχει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά να μπει σε μια άλλη λογική ανανέωση. Όπως ξέρετε από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, είχαν προβλεφθεί να υπάρχουν χρήματα για την ανανέωση του στόλου. Δεν υπήρχε έλεγχος. Αντί να βρεθούν τα 38 εκατομμύρια στο λογαριασμό του ΑΣΤ, υπήρχαν 700 ευρώ. Άρα δεν είναι η λογική μας να έχουμε ένα λογαριασμό που κάποιοι θα ξοδεύουν τα χρήματα για να μην μπορεί να υπάρχει η ποιοτική πλευρά των λεωφορείων γυμναστικών συγκεκριμένων. Πρέπει να πάμε σε μία άλλη λογική αυτόματης ανανέωσης του στόλου και παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάποιο ποσό για να καλυφθούν αυτά τα χρήματα του συγκεκριμένου λογαριασμού, υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Κοιτάξτε, δεν θα κινηθούμε στη λογική του να κάνουμε διαγωνισμούς σε κάθε φορέα ξεχωριστός. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μία παραγωγική δομή σε συνεργασία των φορέων των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που θα καλύπτει και την προμήθεια των ανταλλακτικών και τη συντήρηση των λεωφορείων. Αλλά αυτά... Πότε, χρονικά προσδιορίζονται? Θα έχουμε ξεκινήσει την αναγκαία μελέτη και έχουμε ξεκινήσει και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί αυτό το μοντέλο. Όπως γνωρίζετε, όταν κάτι χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εξετάζεται στην τελευταία του λεπτομέρεια αν βγαίνει χρηματοδυναμικά, αν είναι βιώσιμο το σχέδιο που καταθέτεις και μετά παίρνεις την έγκριση. Είμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Περιμένουμε δηλαδή κάποια χρηματοδότηση για την ανανέωση του στόλου. Κάτι χρηματοδότηση θα μπορούσαμε να βρούμε πάρα πολύ εύκολα για να αγοράσουμε λεωφορεία. Αυτό θα σήμαινε ότι θα δανειζόμασταν πάλι αρκετά εκατομμύρια, θα αγοράζαμε λεωφορεία και θα είχαμε την ίδια κατάσταση σε λίγα χρόνια. Δεν πιστεύουμε ότι είναι το βέλτιστο που μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει μια σχετική ανάγκη για αύξηση των δρομολογίων. Ο κόσμος. Γι' αυτό σας το λέω. Υπάρχει τα τελευταία 15 χρόνια. Οπωσδήποτε. Η σύμβαση του ΟΑΣ και αυτό που υπάρχει στο νόμο είναι ότι κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη 520 λεωφορεία. Είναι ένας αριθμός που δεν υπήρχε ποτέ στον ΟΑΣΤ. Ποτέ. Mm-hmm. Ούτε ως αριθμός λεωφορείων. Όχι ως λεωφορεία που κυκλοφορούν. Mm-hmm. Ο αριθμός αυτός όταν τον Αύγουστο ήταν 250 λεωφορεία. Σήμερα είναι από 380 ως 420 ανάλογα με τις βλάβες που υπάρχουν. Mm-hmm. Για να καλυφθεί αξιόπιστα το μεταφορικό έργο χρειαζόμαστε πάνω από 420 λεωφορεία, 450 περίπου. Θεωρώ ότι δεν πάμε στη λογική του να αγοράσουμε 300 λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη και άλλα τόσα και παραπάνω για την Αθήνα και να έχουμε αυτά που παρακολουθήσατε. Μάλιστα. Και παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια. Είχατε κάνει λόγο τις προάλλες. Όχι, συνέχισε, απλά πρέπει να φύγει ο Δήμαρχος και πρέπει να φύγει ο Δήμαρχος. Είχατε κάνει λόγο για το ότι δεν συνεργάζονται οι εργαζόμενοι στον οργανισμό, υπάρχει το ζήτημα? Υπάρχουν όλα τα λουλούδια που μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά δεν είχαμε πει για το αν συνεργάζονται οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ. Αυτό που είχαμε πει είναι ότι υπήρχε ένα σύστημα και υπάρχει ένα σύστημα τηλεματικής που κανένας εργαζόμενος του ΟΑΣΤ δεν είχε εμπλακεί ποτέ στη λειτουργία του.
που τα δρομολόγια ήταν λαθεμένα, ήταν με βάση έναν σχεδιασμό 520 λεωφορείων που δεν υπήρχαν ποτέ, ότι δεν υπήρχαν καν οι κωδικοί του συστήματος στον ΟΑΣΤ και τους πήρε η νέα διοίκηση πριν τον τελευταίο μήνα, πριν λίγες μέρες. Άρα η όποια ενημέρωση έπρεπε να έχει το επιβατικό κοινό, αξιόπιστη ενημέρωση, δεν υπήρχε. Και αυτό δημιούργησε πάρα πολλές τρευλώσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με τους εργαζόμενους. Οπότε αυτό διορθώνεται τώρα. Προφανώς διορθώνεται, γιατί δεν θα έχουμε μία εταιρεία για 7 συμβάσεις τηλεματικής και πολλά άλλα. Έτσι, φαντάζομαι ότι ο ΟΑΣΤ, η νέα διοίκηση του ΟΑΣΤ, θα φέρει τα πράγματα και με το σύστημα της τηλεματικής εκεί που πρέπει να είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.